Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μηταλίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ήταν σίγουρα η πιο δυσάρεστη της μέσα στο Σαββατοκύριακο ένας 39χρονος συμπολίτης μας, δημοτικός σύμβουλος, ο Μιχάλης Ζησόπουλος, πολύ αγαπητό παιδί σε όλο τον κόσμο, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Είναι πραγματικά ό,τι πιο τραγικό θα μπορούσαμε να ακούσουμε στο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και για το Δημοτικό Συμβούλιο και για όλους εμάς. Με τον Μιχάλη, που εγώ προσωπικά είχα μια σχέση ουσιαστικά από πάντα, γιατί ήμουνα και συμμαθητής και αδερφικός φίλος με τον αδερφό του. Ναι. Ο Μιχάλης ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν, όπως είπατε και εσείς, ιδιαίτερα αγαπητό. Πολύ. Ένα παιδί. Από μικρό παιδί, όταν ήταν. Φιλότιμο, από μικρό παιδί. Και μην ξεχνάμε, είμαστε μια μικρή κοινωνία. Οπότε όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε λίγο λιγότερο είτε λίγο περισσότερο, συνδεόμαστε μεταξύ μας. Οπότε αυτό το οποίο δυστυχώς το περιμέναμε, προσευχόμασταν. Πιστεύουμε ότι ίσως κάποια την τελευταία στιγμή γίνει κάτι. Κάποιο θαύμα. Γιατί ουσιαστικά η υγεία του επιδεινώθηκε από τη στιγμή που μάθαμε ότι μπαίνει στην εντατική του. Όλα από εκεί και μετά ήταν πολύ δύσκολα. Και δυστυχώς έχουμε σήμερα και Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι σίγουρα διαφορετικό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Αυτός ο κόμπος υπάρχει και νομίζω πολύ δύσκολα θα φύγει από όλους εμάς. Και όχι μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την πόλη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο νέο, μόλις 39 χρονών, πίστευτο. Με όλη τη ζωή μπροστά του, και εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε τον επικίδιό του, αντί να μιλάμε για τα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει στο μέλλον ή ακόμα και να διαφωνούσαμε ή οτιδήποτε άλλο. Θυμίζουμε ότι ο Μιχάλης είχε εκλεγεί με την παράταξη Πετκανά, όμως πριν λίγο καιρό είχε μετά από όλα συμβαίνουν σε αυτή την ομάδα, είχε ανεξαρτοποιηθεί. Και ήταν ανεξάρτητος πια δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα και από την στιγμή που είχε ανεξαρτοποιηθεί, κύριε Μηταλίδη, και με αρκετές παρεμβάσεις για διάφορα θέματα που αφορούσαν την Καστοριά. Με παρεμβάσεις σε θέματα, με ουσιαστική προσφορά τουλάχιστον στο κομμάτι στο νομικό, όπου ασχολήθηκε και βοήθησε πραγματικά με προσωπικό μόχθο και προσωπική δουλειά, και συνέβαλε αποφασιστικά στο να διεκπεραιώνονται πολλά πράγματα στο νομικό, με αποκορύφωμα την διεξαγωγή των αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας. Είπαμε, είναι μια δύσκολη χρονική στιγμή για όλους μας. Και ένας ακόμη νέος άνθρωπος, και αυτό είναι το δυστύχημα τα τελευταία επίσης 2 χρόνια εδώ στην δική μας περιοχή. Αυτός ο ιός έχει. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος. Μεγάλες πληγές, μεγάλη λύπη, κυρίως στην οικογένειά του, στους ανθρώπους, στα αδέρφια του, στη μητέρα του. Που είναι το χειρότερο πράγμα για μια μητέρα να αποχαιρετά το παιδί της. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, νομίζω. Είναι, νομίζω πως όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή. Εντάξει, τώρα θα είναι κοντά, όπως λέμε, στον πατέρα του, που ήταν επίσης ένας πολύ αγαπητός Σωτήρης. Χρόνια στον Αλεξίαρχος, βεβαίως, τον αγαπούσε, νομίζω, επίσης όλη η Καστοριά. Σχετικά μικρή ηλικία έφυγε. Ναι, πραγματικά. Αλλά όχι στην ηλικία με την οποία μας αποχαιρέτησε χθες ο Μιχάλης. Τώρα όμως, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, να πούμε ότι όλες οι παρατάξεις, το ξαναλέμε, έχουν βγάλει συλληπιτήρια μηνύματα. Και ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο Δήμος έβγαλε, θα λέγαμε, το ψήφισμά του, όπως ήρθε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά τώρα έχουμε και τις διαδικασίες αναπλήρωσης, γιατί καλώς ή κακώς έτσι συνεχίζεται η ζωή και για τον Δήμο, κύριε Μηταλίδη. Και έτσι την θέση του Μιχάλη Ζησόπουλου ποιος καταλαμβάνει πια? Δυστυχώς είναι και αυτό, όπως λέμε, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και είναι σκληρή και πρέπει να συνεχιστεί και με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ σκληρή και είδατε αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητήσουμε τη και αυτό το θέμα αναπλήρωσης, όχι ενός ανθρώπου που παρετήθηκε ή έχει αβουλήσει, αλλά ενός συμβούλου. Ενός συμβούλου ο οποίος δεν είναι στη ζωή.
Αν τα έχουμε δει καλά, γιατί κοιτάξαμε για να δούμε ποιος είναι, νομίζω είναι η κυρία Ελένη Αδαμοπούλου αυτή η οποία καταλαμβάνει τη θέση. Προέρχεται από την παράταξη προφανώς που ήταν του Γιώργου Πετκανά. Και ο Μιχάλης ασχέτως, ναι, αν ανεξαρτητοποιήθηκε ή όχι. Ναι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι μια διαδικασία την οποία θα την αναλάβει ο Δήμαρχος, θα καλέσει την επιλαχούσα για να την ορκίσει και μετά θα πρέπει εμείς όπου υπήρχε, όπως είπαμε στο νομικό, δεν ξέρω τώρα που αλλού ήταν. Σε ποιους τομείς ήταν ο Μιχάλης Ζησόπουλος. Επιτροπή ήταν, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Ναι. Το καλό είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλει ο νόμος να γίνει άμεσα, οπότε... Λογικά νομίζω θα... δεν θα βιαστεί κανένας να κάνει τις αντικαταστάσεις. Θα γίνουν το επόμενο διάστημα όπως προβλέπει ο νόμος και οι κανονισμοί και θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε βαρύ κλίμα λοιπόν σήμερα, επαναλαμβάνω, γιατί έτυχε να υπάρχει και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Και η χθεσινή μέρα και επί προηγούμενες μέρες που όλοι ήμασταν με ένα τηλέφωνο στα χέρια και... ψάχναμε να μάθουμε τι έγινε, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη και δυστυχώς δεν παίρναμε. Και επειδή μαθαίναμε κάποια νέα, φαινόταν ότι κάθε μέρα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και εκεί. Και ερχόμαστε τώρα σήμερα, αυτό είπα, πως η ζωή συνεχίζεται, ένα προκαθορισμένο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ούτε καν μπορεί να αναβληθεί γιατί είναι υποχρεωτικό στο μήνα, πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα, από την υποχρεωτικό να γίνει το σημερινό. Γιατί προς τη στιγμή σκέφτηκα να σας πω την αλήθεια να το αναβάλλετε. Να μην κάνουμε να το σήμερα το συμβούλιο, αλλά δεν είναι αυτά που είπαμε με τους νόμους, τους κανονισμούς και τη ζωή. Πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένα κάθε μήνα. Τουλάχιστον. Συνεχίζεται, οπότε το συμβούλιο αυτό θα γίνει κανονικά. Ναι. Όσο κανονικά μπορεί να γίνει ένα συμβούλιο την επομένη ενός τέτοιου δυσάρεστου γεγονότος. Και από ό,τι φάνηκε και από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι όλοι οι σύμβουλοι, όπου και αν ανήκαν, σε όποια παράταξη και ανήκαν, αγαπούσαν πάρα πολύ, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον τον Μιχάλη. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Δεν είναι. Ό,τι και να πούμε, δηλαδή δεν μπορεί, δημιουργήσει ποτέ μπορεί κάποιο να έχει μια προσωπική πολιτική διαμάχη, ένα οτιδήποτε. Όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο 39 χρονών, ο οποίος φεύγει τόσο άδικα από τη ζωή, νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι. Ναι. Δείχνουν, αν θέλετε, και τη μικρότητα όλων μας, δείχνει το πόσο ασήμαντα ίσως είναι όλα τα προβλήματα τα οποία καλούμαστε κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε και ως ένα σημείο μας οδηγεί στο γνωστό Ματαιό της Ματαιοτήτων, τα πάντα Ματαιώτης. Αλλά όπως ξαναείπαμε, η ζωή θα βρει τους ρυθμούς της, ο πόνος θα μείνει αβάσταχτος κυρίως στην οικογένειά του, που είναι σίγουρο ότι δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ και θα είναι για πάντα για αυτούς ένα πολύ μεγάλο βάρος. Οι υπόλοιποι όλοι μας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Πάντα όμως τους γλυκούς ανθρώπους θυμόμαστε. Νομίζω ότι με την κάθε ευκαιρία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή μιλάμε για ένα σκανδαλό. Είναι το τρομακτικό του νεαρού της ηλικίας. Κύριε Μηταλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή συνέχεια να έχουμε, καλή συνεδρίαση και το βράδυ, επαναλαμβάνω, με πολύ πολύ στη δυσκολία. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πάνε για το απόψινό υποχρεωτικό συμβούλιο, όπως πρέπει να γίνει, τελευταία μέρα του Ιανουαρίου σήμερα. Καλημέρα, κύριε Μηταλίδη. Καλή σας μέρα. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.